Δαβίδ, είμαι developer στην ΕΛΑΚ και θα σας μιλήσω, θα σας πω δύο κουβέντες σχετικά με το Semantic Media Wiki, το πακέτο το οποίο είναι επέκταση πάνω στο γνωστό περιβάλλον Media Wiki, που φαντάζομαι το γνωρίζουμε όλοι μας από την Wikipedia. Στο μισό λεπτάκι. Λοιπόν, σχετικά με το Media Wiki, είναι ένα σύστημα αποθήκευσης και καταχώρησης γνώσης πληθωπορηστικού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι ο καθένας από μας μπορεί, δεδομένων των αδειών που έχει, αλλά ήθιστε να μην χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη άδεια, αλλά να μπορεί ο καθένας να εισάγει πληροφορίες και να δημιουργηθεί έτσι μια συλλογική αποθήκη γνώσης. Η πρώτη έκδοση του Media Wiki ήταν το 2002, τώρα πλέον έχουμε φτάσει στην 1.29. Υποστηρίζει το πληθωπορηστικό μοντέλο και ένα επίσης σημαντικό σημείο του Media Wiki είναι η δυνατότητα revisions που έχει ενσωματωμένη, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος κάνει κάποια κακόβουλη ή κάποια λανθασμένη εισαγωγή δεδομένων, μπορεί να υπάρξει διόρθωση με ουσιαστική καταγραφή, με ανάληψη ευθύνης ουσιαστικά από αυτόν που κάνει την εισαγωγή των δεδομένων σε σχέση με την πληροφορία που εισάγει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί ουσιαστικά κατοχυρώνει την εγκυρότητα με κάποιο τρόπο της πληροφορίας από τη στιγμή που ταυτοποιεί αυτόν που την εισάγει. Το Semantic Media Wiki είναι ένα πακέτο, μια extension, μια επέκταση όπως λέμε. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως ένα plugin σε ένα WordPress σύστημα ή κάτι τέτοιο, που προσδίδει μια παραπάνω λειτουργικότητα πάνω στο ήδη υπάρχον πακέτο. Έχει αναπτυχθεί σχετικά τα τελευταία χρόνια από ανθρώπους που βρίσκονται γενικότερα πιο συγκεκριμένα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Γερμανία και Ολλανδία κυρίως δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο πακέτο, το οποίο προσδίδει σημασιολογικές πλέον δυνατότητες πάνω στο Media Wiki. Αυτό τι σημαίνει? Στο Media Wiki μπορούμε να εισάγουμε πληροφορίες οι οποίες έχουν νόημα ουσιαστικά μόνο για τον αναγνώστη. Δεν είναι μηχαναγνώσιμες με τρόπο που να μπορούμε να κάνουμε κάποιο ερώτημα, κάποιο query και να βγάλουμε κάποια ποσοτικά συμπεράσματα πάνω σε αυτό. Το κείμενο στο Media Wiki είναι κείμενο, δεν έχει κάποια παραπάνω σημασία. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το Semantic Media Wiki, προσδίδοντας σημασιολογικές δυνατότητες πάνω σε μια σελίδα Wiki. Αυτό το καταφέρνει έχοντας δύο βασικά στοιχεία, τα σημασιολογικά πρότυπα και τις ιδιότητες. Τα σημασιολογικά πρότυπα ουσιαστικά είναι απόπειρα εισαγωγής δομημένης γνώσης πλέον σε μια σελίδα Wiki. Υπάρχουν ήδη τα πρότυπα σε μια σελίδα Wiki. Αν έχετε υπόψη σας, άμα μπείτε σε μια σελίδα της Wikipedia, πάνω δεξιά συνήθως υπάρχει ένα πινακάκι που έχει κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για το άρθρο το οποίο βλέπετε εκείνη τη στιγμή μπροστά σας. Αυτό είναι δομημένο, αλλά είναι δομημένο σε ένα πρώτο επίπεδο. Δεν επιδέχεται querying αυτή τη στιγμή. Προσδίδοντας κάποια σημασιολογική, δηλαδή μέσω κάποιου κώδικα που εισάγουμε στο συγκεκριμένο template, που είναι η αγγλική ονομασία για το πρότυπο, για την έννοια του πρότυπου στο Media Wiki, και χρησιμοποιώντας και κάποιες ιδιότητες που για αυτές είναι υπεύθυνο το Semantic Media Wiki, μπορούμε να συνδέσουμε, να φορτίσουμε τις έννοιες που βάζουμε στα πρότυπα με σημασιολογικές δυνατότητες, που σημαίνει ότι πάνω σε αυτά μπορούμε να κάνουμε querying, πάνω σε αυτά μπορούμε να κάνουμε filtering, και πράγμα που μετατρέπει ουσιαστικά ένα σύστημα Media Wiki σε data store, σε αποθήκευση δεδομένων με δυνατότητες βάσης δεδομένων πλέον. Γενικότερα το Semantic Media Wiki είναι ένα πιο
πλήρες πακέτο, δεν εξαντλείται μόνο σε αυτό και αυτό είναι από την προσπάθεια της κοινότητας που έχει χτιστεί γύρω από αυτό και τις παραπάνω extensions, τα παραπάνω plugins, ας πούμε, που αναπτύσσονται με βάση, για να συμπληρώσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες του Semantic Media Wiki. Κυρίως αυτές έχουν να κάνουν με την εισαγωγή των δεδομένων σε ένα σύστημα Semantic Media Wiki και στην αναζήτηση και εμφάνιση των δεδομένων από ένα σύστημα Semantic Media Wiki. Η κυριότερη από αυτές σε σχέση με την εισαγωγή είναι η επέκταση Page Forms, και η οποία ουσιαστικά παράγει δομημένη γνώση, ενώ ο βασικός τρόπος για να φτιάξουμε μια σελίδα Media Wiki είναι να πάμε στον editor και να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα Wikitext, που είναι συγκεκριμένος κώδικας, η γλώσσα του Media Wiki, ας πούμε. Εδώ αυτή η επέκταση μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε φόρμες, όπως τις γνωρίζουμε σαν web forms, οι οποίες θα παράγουν ένα σημασιολογικά φορτισμένο template, όπως λέμε. Και αυτό εξασφαλίζει την ακεραιότητα στην εισαγωγή δεδομένων, τον έλεγχο, κάποια ελεγχόμενη στη μορφή κυρίως, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για δομημένη γνώση που πρέπει να ακολουθεί κάποια πρότυπα. Επίσης, ενδεικτικά υπάρχει η επέκταση Semantic Drill Down, η οποία είναι δίνει δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει βάση των κατηγοριών και ουσιαστικά να εμβαθύνει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που υπάρχει στο συγκεκριμένο Semantic Media Wiki σύστημα, ανάλογα με τις ιδιότητες, πώς ορίζονται αυτές και πώς υπάρχει αλληλοσύνδεση των ιδιοτήτων για να φτάσουμε σε επίπεδα βαθύτερα, ας πούμε, του δέντρου που δημιουργείται. Επίσης υπάρχει δυνατότητα στο Semantic Media Wiki να έχουμε RDF backend. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Οι πληροφορίες σημασιολογικές, το βασικό πρότυπο το βασικό πρότυπο που χρησιμοποιεί ο σημασιολογικός ιστός είναι το RDF, που έχει να κάνει με το RDF triplet, που είναι το γνωστό υποκείμενο, ιδιότητα και αντικείμενο. Τα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων που πάνω σε το οποίο βασίζεται και το Media Wiki δεν υποστηρίζουν τόσο καλά, δεν είναι φτιαγμένα για να υποστηρίζουν τέτοιο τρόπο αποθήκευσης της γνώσης. Υπάρχουν διάφορα άλλα συστήματα που είναι RDF oriented και τα οποία μπορούν να δώσουν περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης και τη δημιουργία endpoints με βάση την γλώσσα αναζήτησης SparkQL, η οποία είναι γλώσσα προορισμένη για RDF αναζήτηση. Αμέσως δεν υποστηρίζει το Semantic Media Wiki κάποιο RDF backend, αλλά μπορεί να συνεργαστεί με κάποια εξωτερικά. Δηλαδή, θα έχουμε το σύστημα Media Wiki και θα έχουμε και το RDF backend μας, ούτως ώστε το οποίο θα έχει mirroring, ουσιαστικά θα είναι μια δεύτερη βάση δεδομένων, πέρα από τη σχεσιακή βάση δεδομένων που στηρίζει το Media Wiki, θα έχουμε ένα αντίγραφο το οποίο θα είναι συγχρονισμένο με την υπάρχουσα πληροφορία που υπάρχει ήδη στο σύστημα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε σημασιολογικά ερωτήματα και σημασιολογική αναζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο data store. Και ως μια περίπτωση χρήσης που θα μπορούσαμε εμείς στην ΕΛΑΚ, τέλος πάντων, έχουμε ένα σύστημα Media Wiki εδώ και κάποια χρόνια που το χρησιμοποιούμε, το διαδικασίες.gr, το οποίο είναι μια πλατφόρμα εισαγωγής και καταγραφής των διαδικασιών του δημοσίου, των διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου, το οποίο μέχρι τώρα γινόταν με τον τρόπο τον non-semantic. Ουσιαστικά θέλουμε να περάσουμε στο στάδιο το semantic, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται ποιοτική καταγραφή και να γίνει standard, λίγο να γίνει η καταγραφή όσο πιο καθορισμένη γίνεται, ούτως ώστε να ομογενοποιηθεί
η απόδοση των διαδικασιών σε όλη την έκταση της, σε όσες τέλος πάντων υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου συνεργαστούν και αποφασίσουν ότι θέλουν να καταγράψουν τις διαδικασίες τους μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα. Οι προδιαγραφές για αυτό το σύστημα είναι ο διαχειρίσιμος πληθωρισμός, αυτό ότι δεν μπορούμε να βάλουμε, πρέπει να υπάρχουν κάποια πρότυπα στον τρόπο που εισάγουμε τις πληροφορίες, ο τίτλος μιας υπηρεσίας πρέπει να είναι συγκεκριμένος, η νομοθεσία η οποία διέπει τη συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη μορφή και διάφορες άλλες τέτοιες παράμετροι, τις οποίες δεν μπορούμε και τόσο να τις αφήσουμε στην κριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να εξασφαλίζει προτυποποιημένη εισαγωγή της πληροφορίας αυτής. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα revision, ούτως ώστε να έχουμε σε περίπτωση κάποιου σφάλματος εισαγωγής ή κάποιου προβλήματος, να έχουμε τη δυνατότητα να το αναστρέψουμε, καθότι δεν θα υπάρχει κάποια αρχή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των συγκεκριμένων δεδομένων, αλλά θα βασίζεται στην πληθωριστική ή εθελοντική εντός εισαγωγικών διάθεση των υπαλλήλων. Θα πρέπει να υπάρχει σημασιολογικά φορτισμένο περιεχόμενο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα πάνω σε αυτό και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να υπάρχει κάποια σημασιολογική έξοδος των δεδομένων, RDF, με δυνατότητες RDF, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε και ανοιχτά δεδομένα, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από κάποιον που θέλει να τα επεξεργαστεί περαιτέρω. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο σε αυτή τη διαδικασία της σημασιολογικής προσέγγισης πάνω στην εισαγωγή των διαδικασιών είναι... Παρακαλώ. Okay. Για συγγνώμη, από εδώ αλλάζουν οι διαφάνειες, αλλά... Απλά ό,τι φαίνεται, ναι. Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είχα μείνει στο εξής. Υπάρχει το πρότυπο CPSVAP, το οποίο είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει δημιουργηθεί από την ISA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την προτυποποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, μιας δημόσιας υπηρεσίας, του μοντέλου μιας δημόσιας υπηρεσίας με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια. Δηλαδή, προσπαθεί αυτό το πρότυπο να καταγράψει ένα γενικότερο μοντέλο μιας υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορούν όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το χρησιμοποιήσουν με σκοπό να καταγράψουν τις διαδικασίες τους και να υπάρχει μια δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διαλειτουργικότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, στους αυτούς που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρότυπο. Το συγκεκριμένο πρότυπο έχει κλάσεις που αντιπροσωπεύουν την υπηρεσία του δημοσίου, τον οργανισμό του δημοσίου και όλες τις άλλες οντότητες οι οποίες εμπλέκονται μέσα στη διαδικασία αλληλεπίδρασης με κάποια υπηρεσία του δημοσίου. Αυτό το πρότυπο πρέπει πρώτα να περαστεί μέσα, να αποτυπωθεί κάπως μέσα στο σύστημα Semantic Media Wiki, το οποίο πλέον προσφέρεται γιατί ουσιαστικά κάθε template, κάθε σημασιολογικό template μπορεί να αποδοθεί, κάθε κλάση του CPSVAP, του προτύπου αυτού, μπορεί να αποδοθεί με ένα σημασιολογικό template. Και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις συγκεκριμένες κλάσεις μπορούν να περιγραφούν ιδανικά με τις ιδιότητες του Semantic Media Wiki. Οι λειτουργικές προδιαγραφές που τέθηκαν για αυτό το συγκεκριμένο έργο ήταν η εξής. Να υπάρχει διατήρηση της πληροφορίας εισόδου σε μορφή συμβατή με το CPSVAP, δηλαδή όταν κάποιος συμπληρώνει μια φόρμα ελεγχόμενης εισαγωγής δεδομένων, να μπορεί αυτή η φόρμα να τροφοδοτήσει άμεσα και το υπάρχον μοντέλο. Να υπάρχει δηλαδή μια backwards compatibility σε σχέση με το περιβάλλον που υπάρχει τώρα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει η εισαγωγή να ικανοποιεί κάποιες ανάγκες του προτύπου CPSVAP.
Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά κάποιες οντότητες, ούτως ώστε να έχουμε μια ελάχιστη ικανοποίηση του προτύπου, το οποίο έχει πολλά, το οποίο μπορεί να έχει πολλά layers συμπλήρωσης, δηλαδή ότι μπορούμε να είμαστε τυπικοί σε σχέση με το layer 1, αν έχουμε συμπληρώσει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, όχι απαραίτητα όλες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εξασφαλίζονται, καθώς και η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων της εισαγωγής, δηλαδή κάποιος έκανε ένα λάθος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο που εισήγαγε αρχικά την διαδικασία, με τον ίδιο τρόπο να μπορέσει να την επεξεργαστεί. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την, είναι αυτά που αναφέραμε για αυτό το έργο, είναι το Media Wiki, το Semantic Media Wiki, και για την εισαγωγή δεδομένων είναι η extension Page Forms. Τα στοιχεία της εφαρμογής, τα βασικά είναι η φόρμα εισαγωγής δεδομένων, και για να ικανοποιήσουμε το backwards compatibility μέρος, έπρεπε να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα να παράγεται μια σελίδα στη μορφή που γνωρίζουν, που υπάρχει ήδη και που γνωρίζουν οι ήδη χρήστες του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να φτιάξουμε custom κώδικα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα μαζί με τις δυνατότητες του σημασιολογικού του Semantic Media Wiki. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε κάπως τη ροή της πληροφορίας. Μισό λεπτάκι. Όπως αυτή απεικονίζεται, όπως αυτή είναι απεικονίζεται εδώ, που ουσιαστικά έχουμε τα σημεία τα οποία είναι κυκλωμένα με κόκκινο περίγραμμα, είναι τα σημεία τα οποία ο χρήστης πλέον θα έχει πρόσβαση. Τα οποία είναι η φόρμα εισαγωγής της υπηρεσίας, είναι η δημόσια προσβάσιμη σελίδα κάτω δεξιά, όπως το βλέπετε, κάτω αριστερά, καθώς και οι δευτερεύουσες φόρμες εισαγωγής επιπλέον πληροφοριών CPSV. Τα υποχρεωτικά είναι τα δύο, ας πούμε, η φόρμα εισαγωγής και η δημόσια προσβάσιμη σελίδα. Τα υπόλοιπα στοιχεία υπηρετούν την εξασφάλιση ότι είμαστε συμβατοί με το πρότυπο, το CPSV, και την δυνατότητα κάποιος να αναζητήσει κάποια πράγματα βάσει του συγκεκριμένου προτύπου, πλέον με μηχανική αναζήτηση, με querying. Εδώ είναι μια μορφή, μια εμφάνιση της φόρμας, η οποία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των δεδομένων. Και εδώ μπορούμε να δούμε, υπάρχει και το GitHub repository της επέκτασης που αναπτύσσουμε, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε να υλοποιήσουμε τέλος πάντων το σύστημα έτσι με τη μορφή που έχει προδιαγραφεί. Στην τρέχουσα κατάσταση, είμαστε σε κατάσταση υλοποίησης αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουν υπάρξει διάφορες αλλαγές στρατηγικής και αντιμετώπισης του προβλήματος από την αρχή, καθώς αυτό τέθηκε, δεδομένων κάποιων αλλαγών στις προδιαγραφές, δεδομένων κάποιων συμπλήν μπροστά και πίσω βήματα που κάναμε για να προσαρμόσουμε διάφορες παραμέτρους. Η πρώτη έκδοση αναμένεται σύντομα και σχεδιάζονται και άλλες λειτουργικότητες που θα βασίζονται πάνω στο συγκεκριμένο project. Και εδώ τελειώνει η ομιλία και σας ευχαριστώ πολύ.